Για 30 λεπτά έχει σύρρηση, συνάδελφε. Να ευχαριστήσω τους λίγους ηρωικούς συναδέλφους. Καλά τα πέσα σε μία. Και τον Υπουργό, καλορίζικος τέλος πάντων, θεωρούν ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν έχει δουλειά και στο φορτώσανε εσένα αυτό, ε. Κι όμως, πολλοί λένε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέχρι τώρα τουλάχιστον, παρήγαγε μόνο υπουργούς, τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, να με επιτρέψετε κύριε συνάδελφοι, να, μια και έχω καλυφθεί στα βασικά ζητήματα, να εξειδικεύσω την ομιλία μου σε ορισμένες πολιτικές συγχύσεις και ακαδημαϊκές απλοποίησεις λίγο από το γύρω από το βασικό ζητούμενο που θεωρείται ότι είναι το εξωστρεφές παραγωγικό μοντέλο. Θα το πω λίγο θεωρητικά. Ο χρόνος πρέπει να γνωρίζουμε στην πολιτική και στην οικονομία δεν είναι κάτι το ουδέτερο. Είναι μη αντιστρεπτός πάντα. Δηλαδή, ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Ό,τι γίνεται δεν ξεγίνεται χωρίς τίμημα με ένα αυτοματισμό. Ο χρόνος στην οικονομία και στην πολιτική εμπεριέχει τη φθορά, την απώλεια ενέργειας. Έτσι, αν διαενισχύσουμε μία απόσταση χ στην οικονομία, αν θέλουμε να επανέλθουμε στο αρχικό σημείο, το πλην χ, δεν έχουμε ισοδύναμη κατανάλωση ενέργειας. Τα ίσα δηλαδή είναι εντελώς άνισα στις επιστροφές από στο σημείο αφετηρίας. Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να ισχυριστεί, φέρει πίν ο Νίκος, βάσιμα, ότι έχουμε μία αποτυχία του ευρώ στην Ελλάδα ή μία αποτυχία της Ελλάδας στο ευρώ και ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία χτυπητή ένδειξη είναι το γεγονός ότι έχουμε μία μακροχρόνια πτώση της εξαγωγικής επίδοσης της χώρας σε βάθος χρόνου. Πριν και μετά το μνημόνιο, και στη φούσκα και στην κατάρρευση, για παράδειγμα από το 2001 μέχρι το 2013, έχουμε 7 συναπτά έτη πτώσης της εξαγωγικής επίδοσης της χώρας. Και προσέξτε, σε μια περίοδο όπου έχουν υπερδιευρυνθεί, υπερεπεκταθεί οι δυνητικές αγορές της χώρας μας, δηλαδή οι αγορές προορισμού των εξαγωγών μας, σε μεγάλο βαθμό. Κάντε τώρα τη σύγκριση για να δείτε ότι είναι μια αποτυχία δική μας καταρχήν. Την ίδια ακριβώς περίοδο έχουμε την Ισπανία και την Πορτογαλία, δηλαδή χώρες συγκρίσιμες με εμάς, να βελτιώνουν τη θέση τους στο διεθνή ανταγωνισμό, ενώ χώρες όπως η Ιρλανδία και η Κύπρος να σταθεροποιούν τη θέση τους στον διεθνή ανταγωνισμό. Θα μου πείτε τώρα, ας κάνουμε την αντιστροφή που λέω, τα ίσα είναι άνισα. Ας πούμε τώρα ότι αντιστρέφουμε την πορεία μας. Φεύγουμε από το ευρώ ή φεύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαίνει ότι θα ανακτήσουμε το εξαγωγικό μας δυναμικό. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να το ισχυριστεί αυτό και μάλιστα αυτόματα. Δηλαδή γενικά μπορεί να πει κανείς, κύριοι συνάδελφοι, ότι η μετάβαση από ένα εθνικό νόμισμα σε ένα κοινό δεν μπορεί να είναι ποτέ ισοδύναμη σε κατανάλωση ενέργειας από την αντίστροφη πορεία από ένα κοινό νόμισμα σε ένα εθνικό. Γιατί κάνω αυτή τη μακροσκελή τώρα κάπως θεωρητική εισαγωγή? Διότι, κύριοι συνάδελφοι, οι ίδιοι άνθρωποι, διεθνείς οργανισμοί, πολιτικοί, οικονομολόγοι, ακαδημαϊκοί, αναλυτές, δημοσιογράφοι, οι ίδιοι άνθρωποι ακριβώς που έλεγαν τη φούσκα βιώσιμη ανάπτυξη, ας πούμε την περίοδο 2000-2009, οι ίδιοι άνθρωποι που δικαιολογούσαν την υποβάθμιση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας, ιδιαίτερα της βιομηχανίας, και αποκαλούσαν, μετονόμαζαν τον αέρα τον κοπανιστό σε οικονομία υπηρεσιών, σε οικονομία της γνώσης, σε πράσινη ανάπτυξη, οι ίδιοι ακριβώς άνθρωποι, Έλληνες και ξένοι, προπαντός ξένοι, υπέθεσαν
ότι είναι δυνατόν με την εσωτερική υποτίμηση, με τη μείωση των μισθών, να επιτύχουν μια αντιστροφή του μοιραίου μοντέλου που βασίστηκε στην κατανάλωση με τα δανεικά σε ένα εξωστρεφές παραγωγικό μοντέλο. Υπέθεσαν δηλαδή ότι με κάποιο φαντασιωτικό μεταφυσικό τρόπο η πτώση, η κατάρρευση της εσωτερικής ζήτησης, η μείωση των μη διεθνώς εμπορεύσιμων τομέων της οικονομίας θα μπορούσε να αντισταθμιστεί από ένα εξαγωγικό παραγωγικό δυναμικό από τις εξαγωγές. Δυστυχώς όμως, κύριε συνάδελφοι, η πραγματική οικονομία δεν δουλεύει έτσι. Υπάρχει πολυπλοκότητα, πολλαπλές συσχετίσεις μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης, διακλαδικές συνδέσεις και ασυμμετρίες στην πραγματική οικονομία, οι οποίες δεν είναι συμβατές με αυτές τις ακαδημαϊκές απλοποιήσεις. Και βέβαια το κενό ανάμεσα στους διεθνώς εμπορεύσιμους τομείς και τους μη είναι άνθρωποι, όπως πολύ ωραία το είπε η Ασημίνα πριν. Το κενό είναι άνθρωποι, δεν είναι μοντέλα. Το κενό είναι ανεργία, ανεργία, ανεργία. Δηλαδή το ζητούμενο για όλους μας, πιστεύω, σε αυτή την αίθουσα, που είναι η μεταφορά πόρων, κεφαλαίων και εργασίας προς τομείς υψηλότερης απόδοσης, υψηλότερης τεχνολογικής βάσης, υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, δεν επιτυχάνεται. Η πτώση στους μη διεθνώς εμπορεύσιμους τομείς δεν αναπληρώνεται από τον μικρό, έτσι και αλλιώς εκ των προτέρων, εξαγωγικό τομέα της οικονομίας, ο οποίος όχι μόνο δεν αποτέλεσε τον κινητήρα, όπως υπέθεταν η σοφολογιότητα μεταξύ αυτών, πρώτος και καλύτερος ο Γιάννης, ο Γκίκας, όλοι. Όχι μόνο δεν αποτέλεσε τον κινητήρα της ανάπτυξης, αλλά παρά την εσωτερική υποτίμηση μείωσε τη συμμετοχή του στο ΑΕΠ και η θετική συμβολή στο εξωτερικού εμπορίου στο ισοζύγιο πληρωμών, κύριοι συνάδελφοι, περιορίστηκε αποκλειστικά στη μείωση των εισαγωγών λόγω της δραστικής περιστολής της κατανάλωσης και της επένδυσης. Προσέξτε τώρα τον νόμο των ακούσιων συνεπειών. Μειώθηκαν οι μισθοί. Προχωρήσανε σε εσωτερική υποτίμηση για να αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο. Τι έχει συμβεί? Η μείωση των μισθών βοήθησε την επιβίωση των πιο παραδοσιακών τομέων της οικονομίας που είναι εντάσσεως εργασίας, ενώ υποδιπλασίασε τη συμμετοχή στο ΑΕΠ των τομέων υψηλότερης τεχνικής βάσης. Δηλαδή από το 6,6 που ήταν μικρό και τότε βέβαια το 2009 πήγε στο 3,3. Δηλαδή υποχώρησε η ανταγωνιστικότητα ποιότητας και η κλαδική εξειδίκευση της ελληνικής οικονομίας στράφηκε σε λάθος κατευθύνσεις. Και βλέπω τη Μαρία, την αγαπημένη μας φαρμακοποιό, προσέξτε τώρα. Οι αποκαθέδρας εξυγχρονιστές, οι αποκαθέδρας μεταρρυθμιστές μας τρέλαναν τα προηγούμενα χρόνια με τις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις. Με τις ένδοξες μεταρρυθμίσεις όπου, προσέξτε, θα έφερναν ακόμα μεγαλύτερη μετατόπιση πόρων και ανθρώπων σε τομείς χαμηλής απόδοσης. Δηλαδή η Ελλάδα βούλιαζε το 2011 για παράδειγμα και εμείς είχαμε τους ένδοξους αγώνες, τα θυμάσαι αγαπητέ Ιωάννη, και εσύ τα έλεγες. Των ταξιτζίδων. Δηλαδή βρωμάει η αγορά από ταξί εντός εισαγωγικών και εμείς πλεονασματικά ταξί και εμείς θα απελευθερώνουμε κι άλλο τα ταξί. Δηλαδή να σπρώξουμε ακόμα μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού να γίνουν ταξιτζίδες, να βγάλουν μεροκάμα του. Παπάτε εδώ πέρα στη στάση του μετρό, είναι ένα χιλιόμετρο τα ταξί. Ή θα έπρεπε να γεμίσει η Ελλάδα φαρμακεία, Μαρία, για να έχουμε ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο. Ιδού ο νόμος των ακούσιων συνεπειών. Τι επιχειρήσεις, κύριε Υπουργέ Ανάπτυξης, γίνανε αυτά τα χρόνια εξωστρεφής, αφού μειώσαμε τους μισθούς, μειώσαμε την εσωτερική ζήτηση, δεν θα πω για ορισμένους διαπραγματευτές, είναι
τόσο θλιβερά που δεν θα είναι ακαδημαϊκοί, διδάσκουν παιδιά, δεν θέλω να πω. Γιατί γέρασα κιόλας, δεν μου αρέσουν οι αντιπαραθέσεις. Προσέξτε, ελάχιστες μετρημένες στα δάχτυλα της μία χειρός είναι οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις που έγιναν αυτή την περίοδο, ενώ παρά τις προσδοκίες του προγράμματος αυξήθηκαν, ανοιγοκλίνουν αμοιβαδικά οι μικρές επιχειρήσεις του παραδοσιακού τομέα, αυτό που ήθελαν να αποφύγουν οι εξυγχρονιστές, ταβέρνες, κομμωτήρια, μπαρ, καφενεία κλπ. Πού οφείλεται τώρα αυτό? Ποια εξήγηση μπορούμε να δώσουμε? Γιατί, ας πούμε, δεν φαίνεται να επιλύεται το διαχρονικό πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας παρά την μείωση των μισθών? Κάποιος μπορεί να πει ότι δεν πέρασαν οι μειώσεις των μισθών στις τιμές και ότι, ξέρω εγώ, οι επιχειρηματίες αύξησαν τα περιθώρια κέρδους, θα σου πει ο Νίκος ο Καλαθανασόπουλος. Ένας άλλος θα πει, όπως ξέρω ο Κουτσούκος, ότι το χρήμα είναι ακριβό για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ή ο Στέφανος θα πει ότι το ενεργειακό, ο Στέφανος είναι half-back του ΣΥΡΙΖΑ εδώ πέρα, εκείνο πάντα είναι ο μόνος ακροατής δικός μου εδώ πέρα σταθερός. Λοιπόν, είναι λίμπερο που λέμε, δηλαδή κάνει για όλα. Τέλος πάντων, μπορεί να πει ότι είναι το ενεργειακό κόστος. Κάποιος άλλος θα πει, εάν είναι, ας πούμε, νεοδημοκράτης, ότι ναι, ότι αυξήσαμε τους έμεσους φόρους. Εντάξει, σωστά είναι όλα αυτά. Αλλά υπάρχει κάτι βαθύτερο, κάτι μακροχρόνιο, κάτι θεμελιακό, και είναι, κύριοι συνάδελφοι, μια ακολουθία φάσεων φθήνουσας συσσόρευσης του κεφαλαίου στην Ελλάδα, συρρήκνωσης της παραγωγής και των επενδύσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, συρρήκνωσης της συσσόρευσης του παγίου κεφαλαίου στην οικονομία. Είναι ένα βαθύτερο πρόβλημα, και αυτοί που σχεδίασαν τα προγράμματα υπέθεσαν με αφηρημένα μοντέλα και σχήματα ότι οργάνωναν κατά Σούμπετερ τη δημιουργική καταστροφή. Αλλά όπως ήταν σίγουρο, βέβαιο, εκ των προτέρων, το έχω γράψει 100 φορές πριν το 2009, η δημιουργική καταστροφή θα ήταν σκέτη καταστροφή. Και επειδή επιμένω, τα ίσα είναι πάντα άνισα, τώρα στρέφομαι σε σένα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι υπουργείο θα αναλάβει ο Στέφανος. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Τα ίσα είναι άνισα, ισχύει και στην αντιστροφή. Δηλαδή, προσέξτε, όταν αυτό θα συμβεί και στην αναγκαία, κλιμακούμενη, στοχευμένη αντιστροφή των όρων και των τελικών αποτελεσμάτων των μνημονίων, των δανειακών συμβάσεων, η οποία όμως, αν αντίθετα, γίνει με σπασμωδικό τρόπο, μηχανιστικό, με μια ανυπομονησία για γρήγορα καταλυτικά αποτελέσματα, μπορεί να εμφανίσει παράδοξα, ίσως και ορισμένες δυσάρεστες εκπλήξεις. Θέλω να πω λοιπόν ότι πάντα όταν κάνουμε μια επαναφορά, δηλαδή μια αντιστροφή, δεν οδηγόμαστε υποχρεωτικά στο προθύστερο σημείο, ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα που έχει να επιλύσει ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης ανάπτυξης, το οποίο είναι ζητούμενο και μη ανευρισκόμενο, το οποίο θα συντονίσει, θα συγχρονίσει τους συντελεστές της παραγωγής σε μια νέα κατεύθυνση. Τουλάχιστον ο Στουρνάρας αυτό ήταν ειλικρινής σε μένα πριν 2,5 χρόνια στη Βουλή, όπως θα θυμάστε, μου απάντησε ρητά: δεν χρειαζόμαστε εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, διότι έχουμε το μνημόνιο. Κατά λέξη, μην το πει στη Βουλή. Πρόσωπο με προνευρίαση και είπε την αλήθεια. Αυτό που πίστευε. Τώρα, κύριε συνάδελφε, ένα και για τον Υπουργό που ασφαλώς δουλεύει αυτά τα θέματα, ένα παράδοξο που θα έπρεπε να το δουν οι οικονομολόγοι, για παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε. Από το 2001 μέχρι το 2013
μειώθηκε το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές του 2005 μόνο 3%. Από τα 165 δις πήγε στα 160. Μόνο σε σταθερές τιμές. Και όμως η ανεργία αυξήθηκε 160%. Τι διάλογο συμβαίνει εδώ πέρα? Μια πρόχειρη, ξέρω εγώ, απάντηση από μένα που είμαι αυτοδίδακτος, ας πούμε, οικονομολόγος, είναι ότι, ξέρω εγώ, η μείωση των μη διεθνώς εμπορεύσιμων τομέων της οικονομίας έχει υψηλότερη συσχέτιση με την απασχόληση, όπως για παράδειγμα το δημόσιο και η οικοδομή. Που λέγανε πράσινη ανάπτυξη, και η πράσινη ανάπτυξη, λέω, εάν καταρρεύσει η οικοδομή, θα συμπαραστεί εκατοντάδες χιλιάδες. Αυτά τα λέω στο ΕΠΡΟΕΔΕ, το 2000, μια στενίστατη απελπισμένη προειδοποίηση. Τώρα, κύριοι συνάδελφοι, δύο σκέψεις. Έχω χρόνο, δεν βλέπω εκεί πάνω. Έχω. Λοιπόν, δύο σκέψεις για το θέμα. Ο Κουτσούκος έδωσε μία εξήγηση. Αλλά άλλη είναι η πραγματική. Είναι βάσιμο αυτό που είπες. Ότι, εν πάση περιπτώσει, αν θέλω να πω στην αγορά εντόπων γραμματείων ή στα ομόλογα, δεν μπορώ να λέω πρωί, μεσημέρι, βράδυ, σημαία περί βιωσιμότητας. Εντάξει. Όμως, κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορεί να ακούγεται από ελληνικά χείλη η απονομιμοποίηση του κουρέματος ή της απομείωσης του ελληνικού χρέους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος τώρα σοβαρός να πιστέψει ότι είναι δυνατόν, όπως έλεγε ο Τσακαλώδος πριν, είναι δυνατόν τουλάχιστον 4 με 5 χώρες της Ευρωζώνης να έχουν τέτοια πρωτογενή πλονάσματα για τόσο μακρά περίοδο έως το 2030. Δηλαδή να έχει 4% η Ισπανία, 5 η Ιρλανδία, Κύπρος, Πορτογαλία και 7 η Ελλάδα για να πιάσει τους στόχους τους υποτιθέμενους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Α, παράλογα πράγματα. Άσε που είναι και εγκληματικό όταν έχω 1 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύρια ανέργους, να είμαι υπερήφανος ότι έχω πλεόνασμα 4-5%. Αυτό είναι εγκληματικό. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Η βιωσιμότητα είναι απλό. Είναι ένα τεχνικό ζήτημα. Δεν είναι όμως το τεχνικό το ζήτημα, άλλο είναι, αλλά τέλος πάντων το τεχνικό ζήτημα. Το επαναλαμβάνουμε. Αφαιρούμε από το επιτόκιο το ρυθμό ανάπτυξης και το υπόλοιπο το πολλαπλασιάζουμε με το χρέος διά του ΑΕΠ. Αυτό πρέπει να είναι μικρότερο από τα πρωτογενή πλεονάσματα. Άρα, με ενδιαφέρει να κρατήσω χαμηλό το επιτόκιο, να επιμικρύνω το χρέος, να μειώσω, αν τα καταφέρω, τον αριθμητή, δηλαδή την ονομαστική του αξία, ή να αυξήσω πολύ τον παρανομαστή, την ανάπτυξη, και αυτό να είναι μικρότερο από τα πρωτογενή πλεονάσματα, που και αυτά θέλω να τα μειώσω, ότι έχω ανεργία. Πρέπει να επιλύσω αυτή την εξίσωση. Αυτά θα κάνω, συν ότι έχω τα ακούρευτα που πρέπει να κουρευτούν αναδρομικά ομόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και είναι γύρω στα 30 δις. Είναι λεφτά αυτά. Εδώ θα εφαρμόσω μια στρατηγική μίνις μαξ διαπραγμάτευση. Ξέρω τα μίνιμουμ, ξέρω τα μάξιμουμ, και θα σου πει κανείς, και γιατί, ρε φίλε, θα βάλω εγώ τον φορολογούμενο άλλων χωρών να πληρώσουν το δικό μου χρέος? Έτσι δεν λένε? Εντάξει, κύριε συνάδελφε. Στην περίπτωση αυτή, αν υπήρχε ηγεσία ικανή το 2010, θα έπρεπε να κάνει τουλάχιστον αυτό που εγώ πρότεινα. Δηλαδή να χτίσει μια διαπραγματευτική τακτική σε βάθος χρόνου. Να πει, θα προηγηθεί οποιοδήποτε άλλο ζητήματος τον Απρίλιο του 2010 η αναδιάρθρωση του χρέους. Αυτό που λέμε Brady Plan, ένα ευρωπαϊκό Brady Plan. Θα σας πω μετά τι είναι. Αυτός ήταν υπουργός Αμερικάνος, ήταν ο Brady, ο Νικόλας Brady. Που έδινε στους επενδυτές δύο επιλογές. Ή κούραμε ένα 25% ή, αν δεν τους αρέσει αυτό, να κρατήσουν την ονομαστική αξία των ομολόγων τους με επιμήκυση, μείωση του επιτοκίου, ή τρίτη λύση, να κάνει κατάψυξη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα του υπολείπου και να το διαχειριστεί σε βάθος χρόνου κλπ. Μα θα μας σου λέγανε όχι, διότι ο Τρισέ ήθελε να σώσει τις γαλλικές τράπεζες και τις γερμανικές. Εσύ θα επιμείνεις. Εκεί θα καταγραφεί η αντίθεσή σου. Εάν σε υποχρεώσουν παρόλα αυτά σε ένα μη αποδεκτό συμβιβασμό, όχι optimum συμβιβασμό που θα έπρεπε να είχαμε, τον άλλον, εσύ εγγράφεις υποθήκη στο μέλλον ότι ο πιστωτής έχει ευθύνη για το χάλι σου το σημερινό. Ακόμα και έκανες το ιστορικό κούρεμα του 12 και είσαι στο 170. Δεν έχουν ευθύνη? Άρα λοιπόν χτίζεις σε βάθος. Δεν λες, μα αφού δεν δέχονται
δεν δέχονται το κούρεμα το ονομαστικό, αντιδρούν. Τι σημασία έχει αυτό? Εσύ πρέπει να δουλέψεις μακροπρόθεσμα. Εδώ υπάρχουν μια σειρά τεχνικά ζητήματα, ιδιαίτερα απευθύνομαι τώρα προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Σωστό να λέμε ότι μεταθέτουμε στο ευρύτερο πρόβλημα, γιατί πράγματι το χρέος σήμερα είναι παγκόσμιο ζήτημα. Έχουμε δηλαδή ένα βουνό χρέη, τα οποία δεν μπορεί να τα σηκώσει η παγκόσμια οικονομία. Αναγκαστικά θα μπούμε σε πολύμορφες διαγραφές χρεών δημόσιων, ιδιωτικών κλπ. Όπως είχαμε τη δεκαετία του 30, είχαμε διαγραφές μαζικές. Ας πούμε η Ελλάδα είχε ελάφρυνση γύρω στο 43%. Στη δεκαετία του 80 είχαμε ελάφρυνση μέσω των προγραμμάτων Brady Plan που λέμε, του Νικόλας Brady, βασικά στη Λατινική Αμερική. Τώρα ενδεχομένως, ξέρω εγώ, δεν το βλέπω, αλλά τέλος πάντων μπορούμε να πούμε Draghi Plan, ξέρω εγώ. Όμως εδώ είναι μια παγίδα. Όταν μεταθέτω το ελληνικό πρόβλημα στο ευρύτερο, θα σου πούνε άντε γεια, στο μέλλον. Καταλάβατε τι θέλω να πω? Ο βαθμός μετάθεσης ενός προβλήματος στο μεγάλο πρόβλημα σημαίνει άντε γεια. Διότι πού να περιμένεις να ζήσει και η Ιταλία και είναι κάτι πολλά λεφτά. Εκτός κι αν υιοθετήσετε, που εγώ σας λέω όχι, αυτό που κυκλοφορεί τώρα η ακαδημαϊκή στους χώρους σας, μα υψηλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, άξια στελέχη κατά τα άλλα, μια παραλλαγή του λεγόμενου Padre Plan. Δηλαδή αναθέτουμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά κάποιο τρόπο να μετατραπεί σε μια υπεργιγάντια που δεν έχει συμβεί ποτέ στην παγκόσμια ιστορία, Goldman Sachs ας πούμε, η οποία θα κάνει το super swaps των χρεών, του μισού χρέους της Ευρωζώνης. Αυτό κύριε συνάδελφοι είναι πολύ μεγάλο πλάνο για να το σηκώσει η Ευρώπη και έχει κινδύνους, διότι εδώ, ας το πούμε έτσι, υπάρχει ο κανόνας, έχεις δύο πνευμόνια, δύο ξεκομισφαίρια στον εγκέφαλο, δύο χέρια, δύο πόδια. Άμα το ένα χαλάσει το άλλο, στην περίπτωση αυτή δεν έχει εναλλακτική λύση. Αν πάει κάτι στραβά, μπορεί να αποδειχθεί υδρογονοβόμβα της παγκόσμιας οικονομίας. Το λέω αυτό γιατί και στη συζήτηση, όσοι θα θυμούνται εδώ πέρα, του πρώτου μνημονίου, όταν φέραν τις προβλέψεις αυτές, είχα πει στη Βουλή ωραίο θεώρημα παντελώς ανεφάρμοστο. Είναι τα λεγόμενα μαθηματικά του μπιλιάρδου σε κυρτή καμπύλη επιφάνεια, όπου είναι αδύνατο να κάνεις οποιαδήποτε πρόγνωση. Αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Και η επιτυχία, η ευόδοση της στρατηγικής ενός κόμματος, της αριστεράς, θα περάσει υποχρεωτικά. Πρέπει να τα βγάλει πέρα υποχρεωτικά με τα τρία α, που είναι αβεβαιότητα, αστάθεια, ασάφεια, η άγνωστη, άγνωστη. Τρία α και να πει την πολυπλοκότητα. Είπε ο Τσακαλώτος πολύ σωστά ότι απουσιάζει η αίσθηση του επίγοντος. Και θα σας πω δύο-τρεις σκέψεις που δυστυχώς επανέρχομαι στο Πρόεδρε στο 2009, πριν τις εκλογές. Όπου λέω, μία ορολογιακή βόμβα για τον Πρόεδρο, ο καταραμένος συγχρονισμός όλων των δαιμόνων της οικονομίας, ο καταρασμένος συγχρονισμός όλων των κρίσεων. Δηλαδή, όταν αναλαμβάνω την κυβέρνηση, με ενδιαφέρει να μην συγχρονιστούν, ας πούμε, τα ρήγματα, τα τεκτονικά, να μην συγχρονιστούν οι σεισμικές δονήσεις. Ο πολυτραυματίας, ξέρω εγώ, άντε πιάσω το κυκλοφοριακό, το οξυγόνο, όχι όλα μαζί, 300, ξέρω εγώ, 300 τραύματα όλα μαζί. Κάνω δηλαδή ένα ετεροχρονισμό των κρίσεων, μια μερική αποσύνδεση της μιας πηγής ρίσκου από την άλλη, και να μου επιτρέψετε έτσι επιγραμματικά να αναφέρω μερικές πηγές ρίσκου. Πρώτον είναι η ίδια η Ευρωζώνη, όπου αν δεν συμβούν συνταρακτικά σαν αυτά που συζητάμε, αυτά δεν φτάνουν βέβαια, Ντράγκη και Γιούνκερ, σήμερα θα δω αν έχω λίγο χρόνο θα σας πω γιατί αυτά δεν οδηγούν. Θέλει κάτι πιο συνταρακτικό. Αν δεν υπάρχει κάτι συνταρακτικό, η Ευρωζώνη γλιστράει στη στασιμότητα οριστικά, στον αποπληθωρισμό, και αυτό είναι μια μεγάλη πηγή ρίσκου για την Ελλάδα, ακόμα και όσες συγκρούσεις αν γίνουν Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία, και ειδικά πρέπει να προσέχει κανείς πώς αντιμετωπίζει τις συγκρούσεις μεταξύ τους. Να υποφελείται αυτός, όχι να το βάλουν λαγό για να κερδίσουν άλλοι. Έτσι το καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα. Σκεφτείτε ότι η Ρωσία, με τόσες πλουτοπαραγωγικές πηγές, που ορισμένοι νομίζουν ότι θα λύσουμε το πρόβλημά μας αποκλειστικά μέσω της Ρωσίας. Προσέξτε. Βγήκε στις αγορές την προηγούμενη εβδομάδα με αποθεματικό, όχι αποθεματικό, 430 δισεκατομμύρια δολάρια δεσμευμένα σε ταμεία funds συνταξιοδοτικά. Και δεν μπόρεσε να δανειστεί, δίνοντας 10,6 επιτόκιο
έντοκα γραμμάτια ενός εξαμήνου. Θέλω να καταλάβουμε την πολυπλοκότητα των σημερινών πραγμάτων. Πρώτη λοιπόν πηγή ρίσκου το διεθνές περιβάλλον η Ευρώπη. Δεύτερη πηγή ρίσκου Ελλάδα αγορές. Αυτή τη στιγμή δανειζόμαστε με 2% και θα είμαστε τώρα, θα πάμε στο 8 συν με αυστηρή επιτήρηση, η οποία κανείς δεν ξέρει πόσο κυμαίνεται και τι θα είναι, και στο βάθος υπάρχει ένα χερέ κακό ένστικτο από την πλευρά, ας το πούμε έτσι, της Νέας Δημοκρατίας, ότι ξέρω εγώ μπορεί αύριο να έρθει μια άλλη κυβέρνηση η οποία θα πρέπει να βάλει την ουρά στα σκέλια, δεν θα βρει λεφτά στις αγορές και θα ξαναπάει στους Γερμανούς και θα τους πει φέρε μπάρμπα χρήμα, ξέρω εγώ, και δεν το συζητάμε. Τρίτη πηγή ρίσκου, το ζήτημα το τραπεζικό. Έχουμε, ας το πούμε έτσι, στην καλύτερη περίπτωση ένα 75 δισεκατομμύριο συν κόκκινα δάνεια που πρέπει να ρυθμιστούν σιγά σιγά. Μπορεί να τα βγάλουν πέρα οι τράπεζες, υπό προϋποθέσεις όμως. Μην ξεχνάτε ότι λίγουνε, προσέξτε, το Μάρτι. Ο Μάρτις θα είναι θερμός πολιτικά, αλλά πολύ κρύος από την άποψη την οικονομική. Πρέπει να βγουν οι ελληνικές τράπεζες. Καθώς λίγουν τα εγγυημένα κρατικά ομόλογά τους για να πάρουν λεφτά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να βρουν 30 δις για να καλύψουν αυτή την ιστορία. Δηλαδή είμαστε σε μια ζώνη πολύ λεπτή και υπάρχουν και τυχοδιοκτισμοί, όπως αυτές που ακούσαμε εγώ, αν θα, έτσι, δεν το ξεστομίζω καν αυτά που ακούστηκαν από ορισμένους επιπόλαιους της κυβερνητικής πλευράς. Τέταρτη πηγή ρίσκου, η πραγματική οικονομία. Όσοι έτσι ασκούμαστε κάπως έτσι, με λίγο με τα μαθηματικά, λέγαμε από την αρχή του 2010 ότι η πτώση της ελληνικής οικονομίας, αν δεν υπάρξουν άλλες αντισταθμίσεις, θα είναι γύρω στο 30%. Γιατί υπολογίζεις, ας πούμε, πόσο ΑΕΠ προέκυψε από την υπερβολική πιστωτική επέκταση του κράτους και των ιδιωτών. Και βγάζεις ένα 30%. Το 2013 το τέλος ήμασταν 27% κάτω, είχε πάει. Άρα λοιπόν μπορεί κανείς να πει θεωρητικά ότι προσεγγίζουμε ένα πάτο. Αλλά ξέρετε, ο πάτος είναι θεωρητικός. Ανά πάσα στιγμή δεν είναι διατηρήσιμη αυτό το recovery που λέει το Economist προχθές. Δεν είναι διατηρήσιμο, διότι εξαρτήται και πολύ από τον τουρισμό, από μια σειρά παράγοντες κλπ. Να προσθέσω πηγή ρίσκο και τα ελληνοτουρκικά έκτη πηγή. Μάλιστα. Δηλαδή το ΑΟΣ, Κύπρος, όλα αυτά. Όλες αυτές τώρα τις πηγές ρίσκου η κυβερνητική πλευρά τις μετονομάζει σε μία μόνο πηγή ρίσκου που λέγεται προεδρική εκλογή. Όλα εκεί τα ανάγει. Δηλαδή αν, ξέρω εγώ, έχουμε τις 180, τέλειωσε, το είπε η Ασημίνα πολύ καλά, μην το αναπτύξω περισσότερο. Πράγματι υπάρχει πολιτικό ρίσκο. Πρώτον, η αποτυχία του success story που θα βγαίναμε στις αγορές με αυτόν τον εραστεχνικό κακότεχνο τρόπο που είδαμε ήδη τι προβλήματα δημιουργεί. Δεν είναι μπλόφα απλώς. Δεν είναι μπλόφα αυτό που συμβαίνει. Δεύτερο πολιτικό ρίσκο. Άρα είμαστε 8 ρίσκο. Είναι οι εκλογές. Πάντα οι εκλογές έχουν ένα βαθμό αβεβαιότητας. Ιδίως αν δεν υπάρχει μια δυναμική του 40-45%, ξέρω εγώ. Μετά τις εκλογές. Ο σχηματισμός κυβερνητικού σχήματος έχει και αυτό μια αβεβαιότητα. Και μετά το σχηματισμό του κυβερνητικού σχήματος, εν μέσω κρίσης, οι αντοχές του νέου κυβερνητικού σχήματος, των κυβερνητικών κομμάτων κλπ. Δηλαδή, σας είπα τώρα ήδη 10 πηγές ρίσκου. Στην περίπτωση αυτή, δεν σημαίνει ότι η απάντηση είναι κάτσε στα αυγά σου ή, ξέρω εγώ, να καταργήσουμε τη δημοκρατία, να ψηφίζουν οι αγορές και να μην υπάρχει κυβέρνηση αντιπολίτευση και εκλογές. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα κυβερνητικά κόμματα, και αυτά που φεύγουν και αυτά που έρχονται, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν διαχείριση αβεβαιότητας, διότι αυτή είναι η ουσία της πολιτικής, εναλλακτικές λύσεις και διαχείριση κινδύνων, δηλαδή σε ένα βαθμό να ετεροχρονίσουν τις πηγές του ρίσκου, σε ένα βαθμό να αποσυνδέσουν μερικά έστω τις πηγές του ρίσκου. Μια τελευταία λέξη, κύριε Πρόεδρε, επειδή είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης. Πριν αστειεύτηκα, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Επί χρόνια προσπαθούσα να πω στον Υπουργό Οικονομικών, στους κεντρικούς τραπεζίτες, τους εναλλασσόμενους, ότι η παραδοσιακή νομισματική πολιτική εν μέσω κρίσης δεν έχει αποτελέσματα, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί στην πραγματική οικονομία, ακόμα και αν κάνει το επιτόκιο μηδέν, όπως και έγινε περίπου.
και ότι χρειάζονταν μη συμβατικά μέτρα. Εκεί που κάθεστε, όλοι οι τραπεζίτες κεντρικοί και όλοι οι υπουργοί οικονομικών τότε έλεγαν, πρόσφατα δηλαδή, όλοι, μέχρι πρόσφατα, πριν 6 μήνες, ότι αυτά δεν γίνονται έξω από την ιδρυτική σύμβαση. Βγαίνει και τους αδειάζει ο Ντράγκη και λέει θα αγοράσω assets. Και ο υπουργός μας, ο κύριος Χαρδούβαλης, τον οποίο τον κυνηγώ επί 4 μήνες να έρθει στη Βουλή για αυτές τις ερωτήσεις που κάνουμε επανειλημμένα, είπε να αποθέτω όλες μου τις ελπίδες στην αγορά εν υπόθηκων ομολόγων στο ABC. Ενώ αυτό δεν μας αφορά μας. Ούτε την πραγματική οικονομία, ούτε την απασχόληση πολύ. Το πολύ πολύ οι μέτοχοι κερδίζουν λίγο παραπάνω. Είναι μικρή αμφισβητούμενη αγορά, στην Ελλάδα ακόμα μικροσκοπική. Θα έπρεπε να διεκδικήσουμε αυτό, θα ήταν optimum συμβιβασμός. Και υπέρ των Γερμανών θα ήταν αυτό, που σήμερα δεν έχουν ρεύμα για να καταλάβει τι πρόβλημα υποδομών έχει η Γερμανία. Θα ήταν η λύση ένα να εκδώσει 1 τρισεκατομμυρίου ομόλογα η Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα, να τα αγοράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα οποία θα πήγαιναν σε δημόσιες επενδύσεις, σε υποδομές, δίκτυα, καινοτομία υψηλής προστιθέμενης αξίας σε κάθε περίπτωση. Τώρα ο Γιούνκερ μας είπε, με ασάφεια μεγάλη, 30 δις θα βάλω σήμερα, λέει 21 είπε σήμερα, δεν ξέρω πώς το διόρθωσε το νούμερο, 16 από τον προϋπολογισμό και 5 δηλαδή, όχι καινούργια λεφτά, παλιά λεφτά. 16 και 5, 21 θα τα μοχλεύσω ξέρω εγώ και θα τα κάνω 315. Ούτε το μέγεθος φτάνει και έχουμε και την πικρή εμπειρία ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων απέτυχε να ενεργοποιήσει και τα προηγούμενα κονδύλια, τα 180 δις όπως ξέρεις, έτσι, Compact for Growth, αυτό το πρόγραμμα, διότι θα έπεφτε, λέει, η πιστολιτική της αξιολόγηση. Και τώρα πάλι, αντί να βάλουμε φρέσκο ζεστό χρήμα και να πούμε 100 δις πραγματικό χρήμα, καινούριο χρήμα, με μόχλευση 10, να πάμε στο 1 τρισεκατομμύριο, ώστε να έχουμε δύναμη στις επενδύσεις, πάλι βασίζεται στη μαύρη μαγεία, ας το πούμε έτσι, και αν και πότε και λοιπά. Και ρωτώ τον Υπουργό επανειλημμένα, και εσάς τώρα, εμείς, αν ενεργοποιηθεί αυτό το σχέδιο, αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο λόγος ο ελληνικός όσον αφορά το μέγεθος αυτού του προγράμματος, τη δομή του, τη λειτουργία του και τι όρημα επενδυτικά έργα, κύριε Υπουργέ, έχετε στο συρτάρι σας για να προτείνετε ώστε να τα χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Διότι έχουν δίκιο οι Γερμανοί όταν μας λένε περάσατε και φάσεις μεγάλης δημόσιας υπερεπένδυσης και συνδέατε το τίποτα με το πουθενά, δηλαδή με ελάχιστα αποτελέσματα στην πραγματική οικονομία, στην παραγωγή και στην παραγωγικότητα. Σας ευχαριστώ και ο Θεός βοηθός. Ευχαριστούμε και τον συνάδελφο τον κύριο Αντρουλάκη.